Υψηλές θερμοκρασίες αφύσικες για την περίοδο του Μαΐου. Παρατεταμένη ανομβρία, ένας συνδυασμός που ίσως να στοιχήσει στην όλη υπόθεση ελαιοπαραγωγής. Το καμπανάκι χτυπά για την καρπόδη της ελιάς. Είναι ένα πολύ καυτό θέμα αυτό που θίγεται. Όπως γνωρίζετε, η ελιά θέλει 22 με 25 βαθμούς για να έχει κανονική καρπόδεση. Απάνω από 30-32 βαθμούς, φανταστείτε ότι εμείς θα έχουμε το Σαββατοκύριακο απάνω από 35. Έχουμε προβλήματα με την καρπόδεση, μειώνεται η καρπόδεση, έχουμε ανθόρια και ταυτόχρονα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προκύψει και μια μείωση στην παραγωγή. Θα πρέπει η παραγωγή εκεί που οι ελιές είναι αρδευόμενες να κάνουν λελογισμένα ποτίσματα ώστε να αυξήσουμε τη σχετική υγρασία, να αποφεύγουν καλλιεργητικές πρακτικές που μειώνουν την υγρασία ώστε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθοφορία. Επειδή όμως το μεγαλύτερο μέρος του ελαιόνα της τριφυλίας αλλά και της μεσσηνίας είναι ξηρικό, καταλαβαίνετε ότι η έλλειψη της εδαφικής υγρασίας λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων που είχαμε τη φετινή χρονιά σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και το μίνι κάψωνα που θα έχουμε τις επόμενες μέρες υπάρχει ενδεχόμενο να δημιουργήσουν προβλήματα με μειωμένη καρπόδεση και μειωμένη παραγωγή. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι τέτοια η ένταση των φαινομένων όπου δεν θα έχουμε ζημιές, διότι τη φετινή χρονιά έχει εμφανιστεί και πλούσια ανθοφορία και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτή η ανθοφορία να εξελιχθεί σε ικανοποιητική καρπόδεση ώστε να έχουμε και μια μέση παραγωγή για τον νομό και για την περιοχή πολύ καλή.